Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από την επιστολή στήριξης που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως γνωστοποίησε από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Έχουμε συνδεθεί και με τον Γιάννη Καντέλη. Ναντίν Χαρδαλιά, θα ξεκινήσουμε από εσένα να δούμε τι ακριβώς είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Καλό μεσημέρι, Εύα. Πράγματι, ο κύριος Δένδιας ήταν αυτός που αρχικά γνωστοποίησε την ύπαρξη της επιστολής Πομπέο προς τον Πρωθυπουργό, αποκρούοντας κατ' ουσίαν με αυτόν τον τρόπο τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και δι' του ΣΥΡΙΖΑ περί απουσίας ρητών εγγυήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη χώρα μας έναντι της εντυνόμενης τουρκικής επιθετικότητας. Όπως αποκάλυψε λοιπόν ο κύριος Δένδιας, σε αυτή την επιστολή εκφράζεται ρητά η προσήλωση της Αμερικανικής κυβέρνησης στη διατήρηση της ευημερίας, της ασφάλειας και της δημοκρατίας στην χώρα μας, καθώς και υποχρέωση σεβασμού των επιταγών του ΟΗΕ για επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας, προσδίδοντας περαιτέρω βαρύτητα στο περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής, την συνέκρινε με εκείνη που είχε αποστείλει το 1975 ο τότε Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσιγκερ προς τον Έλληνα ομόλογό του Δημήτριο Μπίτσιο, τονίζοντας πως για πολλά χρόνια η ανάληψη μιας τέτοιας επιστολής με τέτοιο περιεχόμενο αποτελούσε στόχο και ευχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Δένδιας χτύπησε καμπανάκι περί υπαρκτών απειλών εναντίον της χώρας μας και απευθύνοντας προσκλητήριο προς τις πολιτικές δυνάμεις για τη διαμόρφωση ενός μετόπου αδιατάρακτης εθνικής ομόνοιας ως όπλο, όπως είπε χαρακτηριστικά, απέναντι σε αυτές τις απειλές. Και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια από τη Βουλή. Η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, παρέλαβε επίσης από τον κύριο Πομπέο σήμερα, καθώς εγώ γνωρίζω, μία επιστολή. Σας τη δείχνω. Νομίζω ότι τώρα όσο συζητάμε την έχει ανακοινώσει ο κύριος Πέτσας. Λέει στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, όπως ο πρόεδρος Τραμπ σας είπε όταν ήσασταν μαζί, our relationship is extraordinary. Πιο κάτω. The United States will remain committed to supporting Greece's prosperity, security and democracy. I spoke to this clearly when you and I were together with Greeks across America, stating that we will keep supporting you as a leader in Europe. Και επαναλαμβάνει, we will keep supporting your prosperity, your security and your democracy. Στη συνέχεια, αναφέρεται στο άρθρο 33 του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι όποιος έχει διαφορές οφείλει να τις επιλύσει με ειρηνικά μέσα και αναφέρεται στις διαφορές. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πληροφορίες για το περιεχόμενο της επιστολής και περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Γιάννης Καντέλης. Ενώ νωρίτερα, Γιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, είπε πως αυτή η επιστολή δείχνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη στήριξη των ΗΠΑ και μάλιστα είπε πως είναι αποστομωτική απάντηση σε όσους βιάστηκαν να κατακρίνουν το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, Εύα, στην ελληνική κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη επιστολή. Είναι, νομίζω, ο πιο ισχυρός τρόπος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν τη στήριξή τους προς την ελληνική πλευρά. Μάλιστα, η επιστολή, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρει σε ένα της απόσπασμα χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και παραμένουν προσιλωμένες στην άποψη ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις με ειρηνικά μέσα βάσει του άρθρου 33 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών και να αποφύγουν κάθε προκλητική πράξη ή ανακήρυξη. Δεν χρειάζεται, σημειώνεται στην επιστολή, κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Αντίθετα, χρειαζόμαστε διάλογο που θα οδηγήσει σε αποτελέσματα που σέβονται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, η επιστολή αυτή σημειώνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων. Ενώ τώρα στην ενημέρωση που παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ερωτήσεις που έγιναν ως προς την προκλητικότητα και την επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας και ειδικά τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, είπε ότι εμείς δεν το διαβάζουμε αυτό ως επιθετικότητα, αλλά ως εκνευρισμό για τις κινήσεις Ελλάδας διπλωματικής καριέρας, οι οποίες έχουν στοιχήσει στην Τουρκία. Ενώ σε ερώτηση για τις πληροφορίες που διακινούνται για την αναγνώριση του ψευδοκράτους από την Ρωσία, είπε ότι κάτι τέτοιο έχει διαψευστεί στην Κύπρο επισήμως από την ρωσική πρεσβεία. Ενώ σε ερώτηση για τη στάση της Ιταλίας, είπε
είναι διαδικαστικό το ότι δεν έχει υπογράψει ακόμα την συμφωνία για τον EastMed και αφορά εσωτερικά θέματα της Ιταλίας. Θα γίνει σύντομα, όπως είπε ο κύριος Πέτσας. Ενώ για το ίδιο θέμα είπε ότι η Ιταλία έχει δεσμευτεί και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πιο κατηγορηματικό τρόπο και έχει καταδικάσει τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και κατά πληροφορίες της κυβέρνησης δεν σκοπεύει, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να προχωρήσει σε κοινές εξορίξεις ή έρευνες με την Τουρκία. Λοιπόν, ευχαριστώντας τους συναδέλφους, να παρακολουθήσουμε την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Δεν αντιλαμβανόμαστε την επιθετικότητα, αντιλαμβανόμαστε τον εκνευρισμό. Από εκεί και πέρα, εμείς πάντα επιδιώκουμε ανοιχτούς διαλόγους επικοινωνίας, ιδίως όταν υπάρχουν στιγμές έντασης. Δεν πιστεύουμε ότι θα έχουμε κάποια διακοπή των συζητήσεων που διεξάγονται ήδη σε τεχνικό επίπεδο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ήταν πρόσφατη η επίσκεψη του Έλληνα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία. Και προσδοκούμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση για αποκλιμάκωση και όχι για κλιμάκωση.